εξπρές του Μεσονικτίου για τον άνθρωπο που καταδίκασε η Τουρκία με 12 χρόνια φυλάκισης ως κατάσκοπος υπέρ της Ελλάδας. Αυτά περνούσε για 38 ημέρες μέχρι να τον πείσουν να ομολογήσει. Το εξπρές του Μεσονικτίου για 30 και πλέον μέρες πέρασε στην Τουρκία ο άνθρωπος που συνελήφθηκε, καταδικάστηκε με 12 χρόνια φυλάκισης για κατασκοπία υπέρ της Ελλάδας. Ο Μοχάμετ Αμάρα Μπάρα, Έλληνας υπήκοος Συριακής καταγωγής, είχε συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές και στη συνέχεια για 38 ημέρες περίπου όλοι είχαν χάσει τα ίχνη του, όλοι εκτός από τους Τούρκους, που φαίνεται ότι στο διάστημα αυτό κατάφεραν με διάφορους τρόπους να τον πείσουν να ομολογήσει για να τον καταδικάσουν. Και για όσους το έχουν ξεχάσει, η χώρα μας λειτουργεί τελείως διαφορετικά και πολύ χαλαρά σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως σε αυτήν περί κατασκοπίας στην Ρόδο με Τούρκους πράκτορες. Περισσότερες λεπτομέρειες και άλλες ειδήσεις για τα ελληνοτουρκικά θα μας μεταφέρει τώρα ο Κοσμάς Καραΐσκος και το τουρκικά-νέα.gr. Κατά την παρουσίαση του αυτοκινήτου τουρκικής κατασκευής στην Τουρκία, ο Ερντογάν εντελώς έξαφνα έφερε τη συζήτηση πάλι στον υποτιθέμενο πύραυλο Ταϊφούν και είπε ότι ορίστε, άρχισαν να εκτοξεύονται οι πύραυλοι Ταϊφούν και οι Έλληνες τι άρχισαν να κάνουν. Ο πύραυλος εισήλθε στην επικαιρότητα των ΜΜΕ, των τηλεοπτικών και των εφημερίδων τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά ο στόχος όλης αυτής της ιστορίας ήταν μέσω ενός επικοινωνιακού σοου που έκαναν οι Τούρκοι να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες πολίτες. Διότι μετά από την υποτιθέμενη δοκιμή ακολούθησαν όλες τις εξαιρετικές εκπομπές που έδειχναν να από εδώ φτάνουμε ως εκεί και από εδώ φτάνουμε όλη την Ελλάδα κτλ. Δεν υπάρχει Ταϊφούν και γι' αυτό καλά θα είναι να προσέχουν πολύ τα ελληνικά ΜΜΕ ώστε να μην αναπαράγουν οποιαδήποτε ανοησία μας σερβίρουν οι απέναντι. Συνολικά 12 έτη φυλάκισης επιβλήθησαν στον Έλληνα πολίτη Συριακής καταγωγής στην Τουρκία για κατασκοπία σε βάρος Τουρκίας. Εμείς δεν ξέρουμε φυσικά αν όντως υπήρξε το αδίκημα ή όχι, αλλά είναι αναπόφευκτο να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις με τον τρόπο που χειρίστηκε ανάλογη υπόθεση στη Ρόδο το ελληνικό κράτος. Στην Τουρκία 30 μέρες ήταν εξαφανισμένος ο Έλληνας πολίτης. Και μετά λέει, υπέγραψε ότι όντως την ομολογία του. Καλά, μετά από 30 μέρες, αν μας έχουν στα σκοτεινά μέρη και σε κάνουν ό,τι θέλουν, καταλαβαίνετε, υπογράφει τα πάντα. Στην Ελλάδα, φυσικά και όπως είναι το σωστό, ήρθαν αμέσως σε επαφή με τον δικηγόρο του όταν συλλήφθησαν αντίστοιχα ο μάγειρας και ο γραμματέας του προξενείου. Και εν τέλει οι ποινές ήταν 4 έτη φυλάκισης και 5 έτη κάθριξης. Και ήδη πλέον έχει δοθεί η αναστολή εκτέλεσης ποινής τους και είναι ελεύθερη αυτή τη στιγμή. Σημειωτέων ότι η δίκη έγινε τον Δεκέμβριο του 2021. Τι να συγκρίνουμε, βλέπει ο καθένας το τι βαρύτητα δίνει το κάθε κράτος σε αυτό το αδίκημα. Για μας προφανώς δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Είδαμε τις ευχές από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς την Τουρκία για την εθνική τους γιορτή. Είδαμε τη μεγάλη τουρκική σημαία που ανήρτησε στο Twitter το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ευχόμενη προς τη γείτονα χώρα. Πλην όμως, να σημειώσουμε κάτι σημαντικό, ότι την προηγούμενη μέρα που ήταν η δική μας εθνική γιορτή, οι γείτονες δεν μας ευχήθηκαν. Επομένως, εμείς γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί εκπέμπουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε αδύναμοι? Διότι όταν ο άλλος, για παράδειγμα, δεν σου μιλάει, σχηματικά το λέω, και εσύ πας και επιμένεις να του μιλήσεις, ο άλλος το εκλαμβάνει ως δείγμα δυναμίας. Και αυτό εξητάρει την επιθετικότητά του. Τόσο δύσκολο είναι να το αντιληφθούν αυτό στην Αθήνα. Πρωί στο τουρκικό προξενείο μετέβησαν όλοι οι προύχοντες τουρκόψυχοι της περιοχής, αλλά ανάμεσα σε αυτούς ήταν και δύο προσωπικότητες που αξίζει να τις αναφέρομαι. Ήταν ο. Δεν είναι τουρκόψυχος βέβαια ο άνθρωπος, ο δήμαρχος Σαπών κ. Χαριτόπουλος, ο οποίος από παλιά έχει καλές σχέσεις με τις όποιες τουρκικές αρχές και προφανώς δεν τον ενοχλεί η επιθετική πολιτική της Τουρκίας και θεώρησε καλό να πάει να υποβάλει τα σέβη του στον Τούρκο πρόξενο. Ήταν όμως και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ ωραία φωτογραφία όπου είναι χαμογελασός δίπλα στον Τούρκο πρόξενο. Από πίσω υπάρχει μια μεγάλη τουρκική σημαία, μπαλόνια στα χρώματα της τουρκικής σημαίας κλπ. Είμαστε βέβαιοι βέβαια ότι ο κύριος Ζεϊμπέκ, υπερασπιζόμενος σκληρά τα εθνικά δίκαια της Ελλάδας, θα διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Τούρκο πρόξενο για την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Κοσμά, ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Κάντε εγγραφή για να ενημερώσετε πρώτοι με το που ανεβαίνει νέο βίντεο και όσοι το έχετε κάνει πρέπει να ελέγξετε εάν παραμένετε εγγεγραμμένοι και αν το κάνατε σωστά. Καλή συνέχεια από μένα, καλό χειμώνα, να είστε καλά, για χαρά.